φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλησπέρα από την Αγκαστοφιά μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 7 Απριλίου 2021. Σας καλησπέριζω με όλη μου την αγάπη. Ημέρα ιστορική σαν σήμερα, πριν αρκετά χρόνια πίσω, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ απέδειξε ότι δεν είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, είναι κάτι παραπάνω από αυτό και συνέβαλε ώστε με τον πηγεμό του στην Ιουγκοσλαβία να στείλει ένα χειρό μήνυμα στους πολεμοχαρείς όλου του κόσμου. Κάντε παιχνίδι, κάντε έρωτα, κάντε αγάπη, αλλά ποτέ πόλεμο. Παιδιά, πάμε να δούμε λίγο υποκοιοποίηση, λίγα πλάνα από υποκοιοποίηση, λίγο πριν το μεγάλο μάτσο σημερινό, το ποδοσφαιρικό της ΑΕΚ με το ΠΑΟΚ, το πρώτο μεταξύ μας μάτς για το κύπελο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, η ομάδα να παίξει σαν ΑΕΚΑΡΑ και να νικήσουμε τον αντίπαλο. Βλέπετε, παιδιά, ότι γύρω στα 8 με 10 μέτρα έχουν περαστεί με λαδάκι τα μπετοφόρμ. Άρα έχουμε εργασίες έτσι ώστε αύριο να πέσει το σίδερο, να σιδερώσουμε το τρίτο μάτι, καθώς το δεύτερο ήδη σιδερώνεται και βλέπετε ότι το χτίζουν δεξιά και αριστερά με ένα ακόμα επιπλέον τοιχείο για τη διαμόρφωση και ανάπλαση πάνω από την υπογειοποίηση. Τα παλικάρια απέναντι πολεμάνε εκεί για τις αναμονές και οι τρεις πολεμάνε να βγάλουν ένα σίδερο, ενώ από εδώ οι καλουπάδες, οι καλουπατζίδες έχουν κατεβάσει τα λεγόμενα, τώρα το μάθα, για μπανιό, για μπανί, ταμπάνι λέγεται. Αυτό το κίτρινο που βλέπετε, παιδιά, που λέω εγώ ότι είναι λατάκι νέου τύπου, λέγεται ταμπάνι. Καθώς τις καλωσιές πάνε και έρχονται. Στο τέταρτο μάτι, στο πέμπτο μάτι, καλύτερα, στο πέμπτο μάτι, έχουμε σχηροδοτήσει το πρώτο μάτι του Πατριάρχου Κωνσταντίνου, το δεύτερο σιδερώνεται, το τρίτο είναι υποσιδέρωμα, το τέταρτο έχουν απλουστεί πάνω τα μπετοφόρμ, τα σιδερένια αυτά ελάσματα. Και εδώ βλέπετε στο επόμενο μάτι αυτές τις βίδες, τις ανάποδες, να κάθονται έτσι ώστε εκεί να κάτσει μετά το λατάκι. Βίδες λέγονται αυτά. Οι βίδες ή πάνω και οι βίδες ή κάτω. Αυτή που μπήκε είναι η βίδα ή πάνω. Η κάτω έχει και μία βάση. Καλό, καλά. Ψηλό έμαθα, έτσι. Ψηλό έμαθα. Μετά από 3,5 χρόνια κάτι ψηλό έμαθα. Εδώ ο πατριώτης μου, ο Μαλλιάς, περιδιαβαίνει το σκάμα. Έλα, μωρή παιχτούρα. Έλα, μωρή παιχτούρα. Πάμε, παιδιά, να εστιάσω πάνω στο τοιχείο, το δεξί όπως κοιτάει ο φακός, από Φιλαδέλφια προς Νέα Ιωνία, εκεί την τρύπα που βλέπετε. Είναι για να περαστούν καλωδιώσεις, φωτισμού και πυρόσβεσης. Πιστεύω να το βλέπετε στο φακό. Μακάρι να είχα και την κάμερα, θα τα βλέπατε καλύτερα. Σε full high definition ανάλυση, τώρα το βλέπουμε σε 1080. Τα μαστόρια μέσα στον ήλιο και τον τάλα τον ήλιο που είναι τώρα κάπως καλοκαιριάζει, να πολεμάνε δυναμικά, να παράσκουν σε εμάς έργο. Να και τα επόμενα μάτια. Τέλεια, παιδιά. Κοιτάμε στο τελευταίο μάτι που το υποκατασκευεί, αυτά τα κάθετα, τα πράσινα, αυτό λέγεται γεωύφασμα, παιδιά, και τι κάνει, αυτό τραβάει την υγρασία και θα μπετωθεί, σε εισαγωγικά,
όταν γίνει σκηνοθέτηση θα μπει μέσα. Κολώνεται στο τείχος το γεωύφασμα και τραβάει την υγρασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μαστόρι που μου έδωσε αυτές τις 2-3 πληροφορίες. Να είναι πάντα καλά, καλές δουλειές να έχουν όλοι τους παιδιά, με πάνω απ' όλα την υγεία. Ναι, ακούω και τη φωνή μου και λέω, πού μιλάω. Έχει βάλει το Μαστόρι να με βλέπει και ακούει τη φωνή μου και ψάρωσα εγώ. Πάμε δυναμικά, βλέπουμε παιδιά, είναι γύρω στα 15 με 20 Μαστόρια, οι οποίοι μέσα στον τάδο τον ήλιο, αυτή τη Τετάρτη, πολεμάνε αγκόγιστα να κατασκευάσουν μια μέρα και μια ώρα ακόμα νωρίτερα την υπογειοποίηση, έτσι ώστε το συνοδό αυτό έργο να πάρει τέλος και εμείς να είμαστε μια μέρα ακόμα πιο κοντά στο όνειρο. Πάμε να δούμε και εδώ πέρα παιδιά τι θέλει να καταδείξει ο ποιητής. Ο ποιητής θέλει να καταδείξει ότι εδώ γίνεται το στιθέο για την ανάπλαση του χώρου πάνω από την υπογειοποίηση. Νόμιζα ότι θα διαμορφωθεί αυτό όταν θα έφευγε η εταιρεία που είχε αναλάβει την υπογειοποίηση, αλλά όχι, την έχει πάρει το έργο αυτό η εταιρεία της υπογειοποίησης. Να μας κάνει από πάνω στη θέα, δεξιά και αριστερά, για την ανάπλαση του όλου χώρου. Με αυτά, καθώς βλέπετε στο φακό τον κύριο Αντρέα, να περιγράψω λίγο και από νότο την υπογειοποίηση με τα μουσεία και μετά να κάνω παρέα με τον κύριο Αντρέα γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, να πάρουμε πλάνα από το γήπεδο που σήμερα έχει πολύ πολύ έργο, τα βλέπω, αλλά δεν θέλω να τα δείξω ακόμα για να δείτε και το δεύτερο βίντεο. Την καεκάρα, υπομονή, μάγκες, υπομονή, βλέπετε η ΑΕΚ είναι, παλεύουμε μόνοι μας εναντίον όλων. Εχθές στο κανάλι βλέπετε πόσα αρνητικά σχόλια έφαγα από φίλους άλλων ομάδων που βγήκαν από την αλήθεια ότι η ΑΕΚ κυνηγείται. Εγώ δεν πήκαρα ποτέ, δεν προσέβαλα ποτέ κάποιον Ολυμπιακάκια, Παναθηναϊκάκια, Παοκατζή επί προσωπικού. Εγώ με τη διοίκηση των ομάδων αυτό τα έχω. Δεν προσωποποιώ ότι έχω άκτη με τον κύριο Μπάμπη επειδή είναι Ολυμπιακάκιας. Έτσι γιατί ξέρετε και κόρη μου δεν είναι ΑΕΚ. Αν τα λέμε για αυτά. Δεν έχω τίποτα με τον αγνό κόσμο φίλαθλο και οπαδό που αγαπάει την ομάδα του. Το έχω με τη διοίκηση. Να τα καταλαβαίνουμε αυτά. Τίγκα ΑΕΚ, συνεχίζω παιδιά, υπογειοποίηση από κοντά. Πάμε φίλες και φίλοι, ώρα των μουσείων. Μουσεία που στα 2/3 του έχουν πλέον, έχει πέσει το μάρμαρο, το λευκό. Θα σας δείξω από μια άλλη οπτική γωνία μετά τα σιλό και πώς δουλεύουν τα σιλό και στείνεται πάνω στη σκαλοσιά οι εργάτες και το πασαλίβουνε, το αλήφουνε, το τρίβουνε. Καθώς πέρα αγναντεύει ο αητός, ο δικέφαλος, ο σωστός δικέφαλος με τα φτερά ανοιγμένα. Βλέπουμε την ανηφοριά της υπογειοποίησης προς τα πάνω και εκεί πέρα βλέπουμε το στιθέο που θα δημιουργηθεί έτσι ώστε εκεί μέσα να συμπεριληφθεί κάποιο λουλουδάκι, να φυτευτεί κάποια πόα, κάποια δεντράκια χαμηλού ύψους, έτσι να σβήνει όμορφα η ανηφοριά. Και φυσικά πέρα εκεί βλέπετε τη διαμόρφωση της ανατολικής υπογειοποίησης, γιατί καθώς θα βγαίνεις από το μαγαζί εδώ πέρα του φίλου του Σταύρου, το DNP, εδώ θα είναι η πλατεία. Κάπου εδώ θα δεσπόζει ο σιδερένιος δικέφαλος αητός από έναν Ούγγρο. Να δούμε πώς προκριθεί και κανένας άλλος δικέφαλος αητός, γιατί πολλοί βλέπουν φως στο τούνελ και μπουκάρουνε, χτυπάνε πόρτες. Έχω και αυτό, μπορώ να κάνω και εκείνο. Λεφτά να υπάρχουνε, να κάνουμε ομορφιές. Πάω λίγο προς τα κάτω, έτσι ώστε τι, να καταδείξω το μέγεθος, το τεράστιο μέγεθος των μουσείων, 4.000 τετραγωνικά. Γεια σου Γιώργο, αν δεν κάνω καλά, ο Γιώργος είναι, Γιώργος Καλτσίδης. Πάμε εδώ παιδιά από τη Βρετανία. Καθώς βλέπουμε
πόσο έχει απλωθεί το λευκό το μάρμαρο δυναμικά. Και θα σας πάω τώρα μέσω της πώς το λένε εδώ πέρα, της Βρετάνια. Κάγκελο, κάγκελο το έχω πιάσει. Ορθωμένος στα ψηλά. Για να σας δείξω, λεβέντες μου, πώς γίνεται με τα παλικάρια εκεί, με τις γαλάζιες καλοσκές, το ασβέστομα που λέγεται λευκό κονίαμα μάρμαρο. Το ασβέστομα σε εισαγωγικά. Μακάρι σήμερα, παιδιά, να πάρουμε περηφανή νίκη. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Όπως πολύ σωστά μου καταδεικνύεται ότι, Γιώργο, μπορεί να γίνεται γηπεδάρα, αλλά θέλουμε και ομαδάρα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω όλες τις γνώμες, είτε των υποστηρικτών του Προέδρου Μελισανίδη, είτε των μη. Όλοι ξέρουμε λάθη, παραλήψεις, αυλεψίες, αστοχίες και καλά φυσικά. Όλοι θέλουμε την ΑΕΚ τεράστια. Είτε σε υποδομές, που βέβαια γίνονται, με τα έργα στα Σπάτα και την Κηπεδάρα, αλλά και καθ' αυτού τεράστια ομάδα, η οποία ακόμα δεν την έχουμε δει. Την τεράστια ομάδα που όλοι λακταράμε. Θα επαναλάβω σε ακόμα αυτό το βίντεο, ότι δεν έχω τίποτα με τον αγνό ή φανατικό φίλο Ολυμπιακάκια, Παναθηναϊκάκια, Ηρακλειδέα, Λαρισαίο, ό,τι και η ομάδα να υποστηρίζει, δεν με ενδιαφέρει, γιατί τη διαλέξατε 7-8 χρονών, όπως τη διαλέξαμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω μαζί σας. Απλώς έχω ένα ερωτηματικό στη στάση των διοικήσεων και τίποτα άλλο. Των διοικήσεων των ομάδων. Πιστεύω εγώ σαν ΑΕΚτζής ότι η ΑΕΚ είναι εναντίον όλων. Εναντίον όλων. Στη ζωή μου αυτό έχω καταλάβει. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια φίλη αδύναμη για την ΑΕΚ. Μαστόρι, σχολασσές. Υπερορία σήμερα. Υπερορία. Μπράβο, να είσαι καλά ρε. Εγώ εδώ στην Βρετάνια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτά πάμε τώρα να καταδείξουμε το γήπεδο. Ωραία και σταράτα, να ανεβάσω νωρίς τα βίντεο, έτσι ώστε να τα απολαύσετε πριν τον αγώνα, να πάρουμε δύναμη από το γήπεδο και αυτό το γεγονός που γίνεται, που συντελείται, να πάρουμε τα πάνω μας ψυχολογικά, γιατί χρειαζόμαστε μια ανάταση ψυχής, ένα δυνατό boost. Ήθε αυτή η ντροπιαστική περασμένη Κυριακή να ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όσοι πονάμε την ΑΕΚ δεν πιστεύω να το καταφέρουμε, το 72 το ξαναπάθαμε. Ήθε, αυτό λέω εγώ σαν λίγος γκίκας, από εδώ και στο εξής, μόνο να θυμόμαστε τεράστιες νίκες με τέτοια σκορ επί των αντιπάλων μας. Τίγκα ΑΕΚ! Από μένα και το φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλτσίδη, και φυσικά το βίντεο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Ηλία τον Αθανασίου και τον γιο του τον Πέτρο στην μακρινή Καστοριά μας. Τίγκα ΑΕΚ, αδελφέ! Και όλοι εσείς αδελφιά!